Ένας μήνας πέρασε μετά την έκρηξη που κατέστρεψε το λιμάνι της Βηρυτού και γονάτισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Η Γαλλία πέτησε φορό τιμή στη Βηρυτό σε εκδήλωση στη Γερουσία την Παρασκευή το βράδυ. Ο συνθέτης και πιανίστας Ομάρ Χαρφούς έδωσε ρεσιτάλ. Ένα σημάδι αδελφότητας μεταξύ Γαλλίας και Λιβάνου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γερουσίας, ο οποίος δήλωσε στο Euronews ότι η Γερουσία είναι έτοιμη να συμβάλλει με την εμπειρία της στην υπηρεσία μιας χώρας σε κρίση. Φυσικά αναπόκειται στους Λιβανέζους και μόνο σε αυτούς να αποφασίσουν. Το κάναμε για ορισμένες χώρες. Είμαστε στη διάθεσή τους, η Γερουσία, για να βοηθήσουμε στη γέννηση, αν είναι απαραίτητο, αν το αποφασίσουν οι Λιβανέζοι, ενός θεσμού που επιτρέπει τον δικαμερισμό, που είναι επίσης μια ευκαιρία. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν διπλωμάτες, γερουσιαστές και μέλη της Λιβανέζικης Διασποράς. Μετά την έκρηξη, η Γαλλία έχει προσφέρει υποστήριξη κατά την πολιτική μετάβαση. Η διεθνής βοήθεια παραμένει πόρους για μεταρρυθμίσεις που κρίνονται επίγουσες. Δεν θα συνεχίσουμε να δίνουμε επιδοτήσεις σε ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία έχουν μοιραστεί εδώ και εκεί, εάν δεν δημιουργηθεί κυβέρνηση. Υπάρχουν 250 εκατομμύρια που έχουν δοθεί μέχρι τώρα και τα υπόλοιπα πιθανώς θα δοθούν όταν θα οργανωθεί η διαχείριση της χρήσης αυτών των κεφαλαίων. Πιστεύω ότι είναι συνετό δεδομένου του παρελθόντος αυτής της χώρας και επίσης της βούλησης των Λιβανέζων. Με την ευκαιρία αυτής της συναυλίας που κάλυψε το Euronews, ο Ομάρ Χαρφούς, ο οποίος γεννήθηκε στο Λίβανο και ζει στη Γαλλία, παρουσίασε τη νέα του σύνθεση «Βηρυτό, μην πεθάνεις». Έζησα τον εμφύλιο στο Λίβανο. Δεν είχα ποτέ την αίσθηση ότι ο Λίβανος πεθαίνει, αλλά αυτή η έκρηξη είχε επίδραση σε ανθρώπινες ζωές. Αλλά κατέστρεψε και μουσεία, έργα τέχνης. Όταν κατάλαβα την έκταση της ζημιάς και ότι επηρεάστηκε ο πολιτισμός, κατάλαβα ότι η ψυχή της Βηρυτού είχε πειραχθεί και ότι κινδύνευε να πεθάνει.